23 κέντρα κοινότητας λειτουργούν στη Θεσσαλία, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών στους κατοίκους, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, την υποστήριξη και προώθηση της απασχόλησης, αλλά και τη διασύνδεση των πολιτών με υπηρεσίες και προγράμματα. Με βασικό σκοπό την καλύτερη λειτουργία των κέντρων, διοργανώθηκε η μερίδα στην Λάρισα για την καλύτερη ενημέρωση όλων όσων εμπλέκονται. Τόσο ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος παραβρέθηκε, όσο και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εξήραν το έργο των κέντρων κοινότητας. Ένας σταθμός ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρείται από τα καλύτερα που έχει να παρουσιάσει η χώρα και σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού και σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο βοήθειας από τους δήμους και τις περιφέρειες. Είναι μια συνέργεια που έχει γίνει μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακριβώς για να μπορέσουμε όλοι μαζί να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των πολιτών. Επομένως, τέτοιες συναντήσεις οι οποίες πρέπει να πολλαπλασιάζονται σε όλη την Ελλάδα, επιθυμούμε να πολλαπλασιάζονται και ξέρουμε ότι θα πολλαπλασιαστούν τελικά, μέχρι να καλυφθεί όλη η χώρα με τα κέντρα κοινότητας, είναι εκείνες οι συναντήσεις που δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε από τα κάτω σε τελική ανάλυση μια καλή κοινωνική πολιτική προς όφελος όλης της χώρας. Όσοι δήμοι αιτήθηκαν για να κάνουν κέντρα κοινότητας, όλοι εντάχθηκαν. Προϋπολογισμός λειτουργίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια, 4,8 εκατομμύρια. 85 άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Τα κέντρα κοινότητας είναι μια και νέα χρήσιμη δομή που σε συνεργασία με το Υπουργείο σχεδιάσαμε και υλοποιούμε. Είναι μια δομή η οποία εξυπηρετεί τις ευάλωτες ομάδες. Να σημειωθεί ότι το 2017 στα κέντρα που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους περισσότεροι από 3.000 πολίτες ωφελήθηκαν, ενώ αναμένεται ο αριθμός να αυξηθεί σημαντικά.